είχαμε ένα πρόβλημα μεγάλο. Τώρα λοιπόν με αυτόν και με την δουλειά που κάνουμε έχουμε βελτιωθεί. Η ακραία αμυντική μας είναι πάρα πολύ καλή και ο Ρέλας που υπήρχε, αλλά και ο Μιλιώτης που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλό να καλύψει τον Χρήστο. Και ο Γραμματίκας, ο οποίος είναι δοκιμασμένος με 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον Μαχαρναϊκό, είναι καλός μπακ. Άρα και στα πλάγια είμαστε καλοί και στην επίθεση είμαστε καλοί. Έτσι. Και όλα τα παιδιά αυτά έχουν το νεαρό της ηλικίας από 19 μέχρι 23. Δεν υπάρχει μεγάλος παίκτης σε ηλικιακά. Και να ξέρετε ότι επειδή ο Γενάρης είναι δύσκολος, θα μπορούσαμε να βρούμε, αν ήταν τέλος πολλούς και άλλους παίκτες ακόμα και πιο έμπειρους. Δυστυχώς και αυτά τα παιδιά που μείνανε είχαν μείνει με παρότρες στην δικιά μου. Μην κλείσετε, κάποιους τους έχασα. Κλείσανε σε ομάδες, στη Σπάρτη πήγαν κανένα δύο, στην Διαγόρα, στον καλή παίκτες. Λοιπόν, μείναν τα παιδιά αυτά τα οποία μπόρεσα και τα πήρα σύν τους ξένους που θέλανε. Όπως και ο Καναδός είναι εξαιρετικός αμυντικός χαφ, απλώς θέλω να έχει πιο γρήγορη κίνηση. Έτσι. Και επίσης, καλός παίκτης είναι και ο Δοξάκης, κάνω μια μικρή ενημέρωση για όλους. Στο θέμα του θερματοφύλακης δεν πήγα να πάρω έναν θερματοφύλακα ακόμα πιο έμπειρο, γιατί είδα ότι ο μικρός ο οποίος έχει κληθεί και στην εθνική ομάδα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να πάει και έχει το ταλέντο. Και δεν σας θέλω να σας πω ότι και ο άλλος με εντυπωσίασε στα 2 παιχνίδια που έπαιξε. Συν τον Πιτσιρικά, ο οποίος θα τον κάνει επαγγελματία για να εκπαιδευόμενος, να έχουμε μια τριάδα. Γιατί με ενδιαφέρει να μην φορτώσω και τη διοίκηση με πράγματα που υπάρχουν, ούτε να εκτοπίσω τα νέα τα παιδιά αυτά. Με πρώτο στόχο λοιπόν, με αυτό το ρόστερ που έχουμε, να αποκτήσει η ομάδα μια χημεία, η οποία ομάδα αυτή θα έχει τη δυνατότητα να είναι πάρα πολύ γρήγορη, να έχει ταχύτητα, να έχει δύναμη, να παίξει πρώτο χρόνο, να κάνει επιθετική άμυνα, όπως είδατε και στα παιχνίδια που παίξαμε, έτσι, και να έχει γρήγορη μετάβαση. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι μετάβαση. Αν λοιπόν αυτά τα παιδιά το λειτουργήσουν αυτό, εκεί πιστεύω θα κάνουμε διαφορά. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ούτε μπορώ να πω ότι έχουμε το χι παίχτη ή το ψι παίχτη. Εγώ πάντα βασιζόμαστε στο σύνολο τη ομάδα και όχι στι μονάδε. Άρα αυτά τα παιδιά, αν μάθουν να πεσάρουν ψηλά σε το γήπεδο, να μπορούν να παίξουν πρώτο χρόνο. Να έχουμε ταχύτητα, όχι ταχύτητα δρομική, έτσι, ταχύτητα απόφασης, αντίδρασης και σκέψης. Εκεί με ενδιαφέρει. Όποιος είναι αργός με εμένα, τους ενημέρωσα. Και όποιος δεν είναι ταλιμπάν μες στο γήπεδο, δεν πάει να το χρησιμοποιήσω. Εμείς, δεν ξέρω το πόσο καλοί θα είμαστε, μέχρι να γίνουμε έτσι όπως θέλω. Αυτό που έχω να υποσχεθώ είναι ότι η ομάδα θα πουλάει ακριβά το μάρτυρο της κατηγορίας. Και αυτό έχω περάσει στα παιδιά. Να δίνουμε το 100% και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Δεν θέλω να μπαίνει η ομάδα, είτε μέσα παίζουμε, είτε έξω παίζουμε, είτε να αλλάξω κάποια ταχύτητα γιατί σήμερα παίζουμε με τον Άρη, θα παίξουμε το ίδιο, θα παίξουμε εδώ πέρα και με την Καρδίτσα. Η ομάδα θα μάθει να πιέζει ψηλά, έτσι, να παίζει ένα pressing στα 2/3 του επιθετικού χώρου, να παίζει ένα zone press στο χώρο του κέντρου και να παίζει καθαρά ζώνη στην άμυνα. Άρα ζητάμε μία μεικτή αμυντική λειτουργία και η επιθετική λειτουργία μας θα είναι ένα 4-2-4 όταν έχουμε την μπάλα με μία προσθήκη του ακραίου μπακ να γίνουμε και πέντε. Γι' αυτό και διάλεξα αυτά τα παιδιά για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι αν η ομάδα μπορέσει τώρα που αρχίζει μετά το παιχνίδι αυτό ο δεύτερο γύρο και πάρουμε τα παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας, γιατί το θετικό είναι ότι οι καλές ομάδες, οι δυνατές είναι εκτός που εκεί πας για 3 αποτελέσματα, οι υπόλοιπες που είναι εδώ μέσα είναι ομάδες που δεν είναι 3 πόντοι, είναι 6 πόντοι κανένας. Αν πάρουμε την καλή θέση, να πάρουμε το ξένο βόλιο. Καρδίτσα γίνει με αυτά τα 2 μάτσα κτλ. Έτσι. Και σίγουρα πρέπει να παλέψουμε με πάση θυσία να πάρουμε αποτέλεσμα βαθμό ή βαθμού μέσα στη Βέρεια. Από εδώ και πέρα πλέον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εκτόσεις και να πούμε, ξέρεις κάτι. Που είχαμε ενδιαφέρει και έλεγε ο Δημητρίου και ο Δημητρίου. Α, ξέρεις, πήρα 11. Ή καινούργοι ήρθαν. Δεν μπορώ να πω τίποτα πράγματα. Και δεν θέλω και καμία πίστοση που να μου πούνε ότι να πω παιδιά κάτι που μόνο θα στώσει ομάδα. Η ομάδα πρέπει να αρχίσει να κερδίζει τα παιχνίδια. Με οτιδήποτε τρόπο. Με το καλό, με το άκρη, να παίρνει βαθμούς. Να γυρίσει πίσω και να έχει κάποιες πόντες. Έτσι. Γιατί αυτό που έχω επικομιστεί εγώ αυτή τη στιγμή, ίσως άλλο στη θέση που να μην το κάνω. Ερχόταν σε μια ομάδα, πήγε τον αγαπάω τον Παναγιάννη πολύ και τον είχα ξανασώσει, αλλά όταν ξαναήρθε είχε 25 παίχτες. Εγώ ήρθα εδώ και βρήκα 9. Οι 9 γίνανε 7, έφυγε από τον Χρήστο, γίνανε 8, έφυγε ο Καζαφέρη κ.ο.κ. Εγώ εδώ είμαι στα τέλη τη ομάδα μαζί με τα παιδιά αυτά που έχω φέρει. Να πολεμήσω και δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε απ' έξω ή από μέσα ή οτιδήποτε. Εγώ στο τέλος θα μιλήσω με τα αποτελέσματα. Αν έχω αποτελέσματα καλά, έχω πετύχει.
Μπορεί να έχουν μια τεράστια δουλειά. Έτσι. Και για να συγκαθαρίσουμε κάτι άλλο, κάποιοι μπορεί να με συνδυάσουν με τη διοίκηση που ήρθε. Εδώ κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Εμένα η διοίκηση με κάλεσε αυτή τη συγκεκριμένη και μου είπε: θέλουμε να έρθει το ίδιο. Και ήρθα. Πολεμούν μερικοί να μου πούνε: ξέρει, ο τάδε τη ομάδα δεν έκανε αυτό. Δεν θέλω να πει: εγώ είμαι με τον Δημητρίου και με τον Παναγιάννη. Όταν ξαναήρθα, ο κύριο Παπαπέτρο και ο κύριο Δημητριάδη φύγανε και με αφήσανε μόνο. Εγώ δεν έφυγα, είχα τσαβέρι σε αυτήν την ώρα. Έμεινα μόνο μου, φύγανε. Με το ίδιο θα κάνω και τώρα. Θα μείνω μέχρι την τελευταία μέρα να πολεμήσω όσο το θέλω. Έτσι. Αυτό το βεβαιώνω και το τονίζω. Και δεν ξέρω αν θα έχω και συνέχεια μετά στην ομάδα. Εγώ θα σώσω την ομάδα επειδή δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι πώς θέλουν η ομάδα να πάει στο τοπικό. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Γι' αυτό ζητάω λοιπόν και θέλω επικοινωνιακά το βγάλετε έξω τη συσπήρωση του κόσμου, όλων παλιών, νέων παραγόντων και φιλάθλων. Να πάμε όλοι μαζί σε μία κοινή συνισταμένη. Γιατί προχτές κάποιοι χειροκροτάγανε και κάποιοι στη γωνία είχαν ένα πρόβλημα. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Αν νομίζω ότι έχει πρόβλημα με τον Παναγιάλη ή με τους προηγούμενους ή με τους τωρινούς, ας κάτσουν σπίτι τους. Να μας αφήσουν να πολεμήσουμε εμείς που αγαπάμε την ομάδα όλοι, να τη σώσουμε. Εντάξει, και στο τέλος μπορώ να μας πω ό,τι θέλω. Εγώ ζητάω λοιπόν να έκλεισε το κόσμο. Έτσι, από την Κυριακή αυτή. Σε δύο μέρες, τρεις που θα πάμε να παίξουμε τώρα εκεί, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί καταλαβαίνετε μια ομάδα Ιβέρια, η οποία τους, αν έχουν όντως οφλήσει προσφυγές αυτές που τα 30.000 και αν όντως τους δώσουν κάποια χρήματα άλλο, σημαίνει ότι κάποιοι έχουν βρει και θα πουλήσουν ακριβά το στομάρι τους. Γιατί δυστυχώς, όπως είπε ο Πανεγιάλιος, λένε πάμε να παίξουμε τον πρώτο λεφτό, θα το κερδίσουμε. Και είχα θέσει και άλλη μια ερώτηση, γιατί κάποιοι κρίνουν και κάνουν, όταν η ομάδα έχει 27 παίκτες, είχε κάνει μόνο δύο νίκες, δεν καταλαβαίνω. Στην ίδια αθλητική εγώ με χρόνια. 27 παίχτες πληρωμένοι με προπονητές, με προετοιμασίες, με τα λοιπά. Εγώ τρία παιχνίδια, δύο παιχνίδια έκανα στο Παναθηναϊκό και το ένα που ξεκίνησα το κέρδισα και το άλλο είχα στο 90. Και λέω τώρα, γιατί λένε και κρίνουν κάποια πράγματα, οι 27 παίχτες αυτοί, όλο τον πρώτο γύρο κάνανε δύο νίκες. Άρα, καταλαβαίνετε λοιπόν, τι πρέπει να κάνω εγώ. Πρέπει να κάνω 10 νίκες, 12 νίκες, 15 νίκες. Περάσαν καλοί συνάδελφοι προπονητές. Καλό όμως δεν ήταν όταν ήσασταν στο κομπλέ, οι παίκτες που φύγανε, που τους ξέρω. Άρα καταλαβαίνετε ότι η δουλειά και μόνο η δουλειά θα δείξει αυτό που θέλει. Αυτή ήταν λίγο η ανασκόπηση και η συνέχεια της ομάδος. Και το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα παλέψουμε και όλα τα παιχνίδια θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο.